Γιάννη Θανάση, είμαστε πάντα δίπλα στην Εθνική. Έχουμε 5 δύσκολες ερωτήσεις για σας και 5 σουτ. Όποιος το βάζει, συνεχίζει και απαντάει ο άλλος. Όποιος το χάνει, απαντάει ο ίδιος. Okay. Ξεκινήσει ο μεγαλός. Ναι, πάμε. Το βάλα, απαντάει ο Γιάννης. Μονός στα 21. Παίζεις εσύ με τον Άλεξ και ο Κώστας με τον Θανάση. Πόσο θα έρθει? 21-20. Ναι. Ποιος κερδίζει? Εμείς θα κερδίσουμε. Εγώ τώρα. Ωραία. Εσύ, ναι. Εσύ, συνεχίζεις. Ποιος παίχτης από την ομάδα θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα chopsticks στην Κίνα? Μάτζαρης. Εγώ αυτό που Μάτζαρης με τη χούφτα. Ναι. Μάτζαρης. Δεν ξέρει, είναι από το συνεχίζει. Περιστέρι. Συνεχίζεις. Όπα, από εκεί που είμαστε κι εμείς. Από εκεί. Έξω. Παραλίγο. Θανάση, με ποιον πέμπτο παίχτη Αντετοκούμπος δεν χάνουνε ποτέ? Θα έλεγα το μεγάλο μου αδερφό. Δεν παίζει. Πρέπει να παίζει μπάσκετ. Παίζει μπάλα, ε. Παίζει μπάλα, παίζει μπάσκετ. Έλα, σούτ, επόμενο. Μέσα. Πάρε ένα χαρακτηριστικό από τα 4 αδέρφια και φτιάξει τον τέλειο παίχτη. Θα έπρεπε να... από το Θανάση. Ναι. Την αθλητικότητα. Από το... από τον Κώστα. Το πόσο σοβαρός είναι στην προπόνηση. Από τον Άλεξ την τεχνική στο σουτ, γιατί είχε πάρα πολύ καλή τεχνική για 17 χρονών. Και από σένα? Από μένα την εργατικότητα. Τελευταίο σουτ, Θανάση. Απαντάς. Πες ότι σας παίρνουν όλη τις αποστολή στα κινητά για μια μέρα. Ποιος θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλη την ομάδα? Ο Βαγγέλης. Ο Μάτζαρης. Τι σας έπιασε με το Μάτζαρη? Στο κινητό την συνέχεια. Εδώ είναι, συνέχεια. Τι κάνει? Τα μάτια του έχουν πάει εδώ. Μέσα. Τι κάνει? Να κάνω άλλο ένα σουτ, να βάλω ένα σουτ. Να βάλω ένα σουτ εδώ. Να βάλω ένα σουτ. Με λένε άσχετο. Να είστε πάντα δίπλα στην Εθνική. Λοιπόν, Γιώργο, Κώστα, είμαστε πάντα δίπλα στην Εθνική. Κάνουμε το γνωστό. 5 σουτ, 5 ερωτήσεις. Όποιος βάζει, απαντάει ο άλλος. Ξεκινήσει ο παλιός. Ο παλιός, ο μεγάλος. Ο μεγάλος. Παλιός, όχι μεγάλος. Έβαλε. Ξέρνοντας. Αν η ζωή σου κρινότανε σε ένα σουτ, ποιος από την ομάδα θα ήθελες να το κάνει? Ο Γιάννης. Εγώ, πάλι στο στάρι. Συνεχίζει. Εγώ στάρω, ο ίδιος. Συνεχίζει, μπει δεν μπει. Καλώς. Λούκας, ποιο μάτς της Εθνικής θα ήθελες να ξαναπαίξεις? Τη Ρωσία στο Ευρωμπάσκετ. Το πρόσφατο, το πρόπερσι. Στο Ελσίνκι. Ξανασουτάρει. Ξανασουτάρει. Ξανασουτάρει, αυτά βάζει αφού είναι καλός. Από το ίδιο σημείο. Ναι. Χάσενα. Πες να κουνηθεί. Κουνήσου, απαντάς. Για πες. Ποια είναι η υπερηρωτική δύναμη που έχει ο Λούκι Λουκ? Πασάρε και στάρει πιο γρήγορα τη σκιά του. Αυτό θέλεις να ακούσεις. Κάποιο μου θύμισες τώρα. Έλα, κουνήσου να χάσεις. Έλα, πάνε εκεί, βρήκες το σημείο τώρα. Τι να κάνουμε, παιδιά, sorry. Θα το κόψουμε. Αλλάξει γυναίκα χρονιά τουλάχιστον. Πού αλλού έχει χρησιμεύσει στον Πρίντεζη το πεταχτάρι εκτός από τον μπάσκετ? Στο ψάρεμα. Πάει με τη βαρκούλα του και ψαρεύει. Κοίτα, μη σου κάνει τώρα το 5 στα 5 και σε τρελάνει. Στο κάνε. Κάτσε, να σου ρωτήσω κάτι. Δεν θα το ρωτήσεις κάτι αυτόν. Άντε, να το ρωτήσουμε κάτι για αυτόν. Άντε, ρώτα του μια ερώτηση. Ποιος έχει το καλύτερο ντύσιμο στην Εθνική? Το καλύτερο ντύσιμο? Τώρα το πηγαίναμε για My Style Rocks. Ο Κωνστάρας δίνεται πάρα πολύ ωραία. Και εκεί ωραίο στυλάκι. Το χειρότερο, μην με βάζεις τώρα, άστο, δεν είναι. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν 5-6 ονόματα που δεν είναι ανάγκη τώρα. Άστο, άλλη φορά. Να είστε πάντα δίπλα στην Εθνική. Να είστε πάντα δίπλα στην Εθνική.